Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Και καλημέρα στους Θεσσαλονικείς και να ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας. Να είστε καλά. Τι ακριβώς σας καλέσαμε, γιατί, ναι, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά πολύ κόσμο, ο οποίος δεν ξέρει τελικά τι χρωστάει. Και να κάνω και μια κατευθείαν για να μπείτε και στο θέμα. Είναι κάτι το οποίο έχει ξαναδημιουργηθεί πριν καμιά δεκαετία, δωδεκαετία, αν θυμάμαι καλά. Ακούστε να δείτε, το θέμα αυτό δεν έχει ξαναδημιουργηθεί. Είναι από τότε. Συνεχίζει. Α, είναι από τότε. Ακούστε να δείτε. Να δώσω λίγο μία περίληψη του όλου θέματος, ναι, και να καταλήξω στο δημοσίευμα που είδατε τελευταία. Η χορήγηση αυτών των δανείων ξεκίνησε φθινόπωρο του 2006. Έξι, μπράβο. Τα περισσότερα εξ αυτών χορηγήθηκαν με μία ισοτιμία 1 προς 1,67. Με την πάροδο του χρόνου διαμορφώθηκε η ισοτιμία και έχει διαφοροποιηθεί, με αποτέλεσμα μετά από 15 χρόνια συνεχούς αποπληρωμής να φτάσουμε σε μια ισοτιμία 1 προς 1 και κάτω από το 1 προς 1. Αυτή τη στιγμή είναι 1 προς 0,97. Δηλαδή μιλάμε για 70% πάνω, όχι μόνο στη δόση αλλά και στο άλικτο κεφάλαιο. Δηλαδή είναι ένα απροσδόκητο υπόλοιπο δανείου, το οποίο δεν ξέρουμε κιόλας πού, πόσο ακόμα θα διαφοροποιηθεί η ισοτιμία. Γι' αυτό και λοιπόν κατατέθηκαν 4 συλλογικές αγωγές κατά των 4 συστημικών τραπεζών. Mm-hmm. Η πρώτη εξ αυτών τον Ιανουάριο του 20 εξετάστηκε στον Άριο Πάγο. Τους είχε κατατεθεί στον Άριο Πάγο και ένα προδικαστικό ερώτημα να το αποστείλει ο Άριος Πάγος στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγμα εκεί που δεν έκανε. Απλά επικαλέστηκε μία ατομική υπόθεση την 4-19, έβγαλε απορριπτική την ανέρεση τη συλλογική, δεν προώθησε και το προδικαστικό ερώτημα. Με αυτόν τον τρόπο παραβίασε το άρθρο 267 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο αυτό τι λέει? Αναφέρεται ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφαίνεται με προδικαστικές αποφάσεις. Δηλαδή ότι προωθούνται σε αυτό προδικαστικά ερωτήματα και λέει τη γνώμη του, αποφασίζει και λέει τη γνώμη του. Τι λέει όμως? Ότι σε κάθε δικαστική βαθμίδα μπορεί να αποσταλεί προδικαστικό ερώτημα, δηλαδή και από τα πρωτοδικεία και από τα εφετεία. Όμως, στο ανώτατο δικαστήριο από τον Άριο Πάγο υποχρεούται να στείλει προδικαστικό ερώτημα, γιατί οι αποφάσεις του δεν υπόκεινται σε άλλα ένδικα μέσα. Γι' αυτό λοιπόν και ο ΣΥΔΑΝΕΦ μαζί με τους 4.500 συμμετέχοντες στο δικόγραφο αυτό κατέθεσε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγγελία. Είναι προς διερεύνηση. Θα δούμε πώς θα την ευθύνει και αν βρει ότι υπάρχει παραβίαση του ενωσιακού δικαίου, εκεί πλέον θα οδηγήσει, θα παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς τώρα μαζεύετε υπογραφές για αυτό το πράγμα, έτσι? Ακούστε, ναι, θα δείτε, θα φτάσουμε και εκεί. Πέραν όμως όλων αυτών, τι λέει, γιατί αυτή την κίνηση της καταγγελίας τη στοιχειοθετεί το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και τι σου λέει? Αν έχεις φυγεί από μία απόφαση του κρατικού σου οργάνου εμπροκειμένου του Αρίου Πάγου, μπορείς να καταγγείλεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως μπορείς να καταθέσεις και αγωγές αποζημίωσης κατά του ελληνικού δημοσίου για τη ευθύνη, για την ενέργεια, την παράληψη του Αρίου Πάγου φέρει το ελληνικό δημόσιο. Εμείς στείλαμε μία επιστολή τον Απρίλιο ενημερώνοντας εδώ το ελληνικό κοινοβούλιο παράλληλα και την Βουλή τους Ευρωβουλευτές, λέγοντας στο ΜΕΝ, ενημερώνοντας μάλλον στους ευρωβουλευτές το τι συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα και αντίστοιχα τι θα πράξει το ελληνικό κοινοβούλιο. Τώρα τις τελευταίες μέρες ο ΣΥΔΑΝΕΦ ενεργοποίησε. Ναι, κάτι συνέβη τώρα, δεν σας ακούμε.
Κυρία Σονιάδου, δεν σας ακούμε. Σιγούς. Ναι. Κάνετε διακοπές, κυρία Σονιάδου. Κάνει διακοπές, κυρία Σονιάδου. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο αφορά πάρα πολλούς δανειολήπτες. Καλό θα είναι αν υπάρχουν κάποιοι που μας ακούνε, οι οποίοι ανήκουν σε αυτήν την ομάδα των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, να απευθυνθούν στο Σύλλογο Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου. Με ένα Google πλέον τους βρίσκεται. Γιατί μόνο με την συνεργασία των πολιτών, με κοινούς δικαστικούς αγώνες απέναντι σε τέτοια θέματα, μπορεί να βρεθεί λύση. Και είναι ένα θέμα, το έχουμε δει και με τους πληστηριασμούς και με άλλα θέματα. Μόνο με την εγρήγορση των πολιτών μπορούμε να σταθούν απέναντι σε κάποιες δομές, να τα πω έτσι, οι οποίοι έχουν βαλθεί να μας βγάλουν από τα σπίτια μας.